Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων ήρθε το θέμα της προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΣ, το Πελοποννήσου. Σύμβαση η οποία θα επιτρέψει στο Δήμο Κορινθίων να δημιουργήσει το δικό του σύστημα κομποστοποίησης. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Κορδός, και εξηγεί τους λόγους που ψήφισε τη μελέτη. Όντως, σαν παράταξη, συνενέσαμε στη σύμβαση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως αναφέρεται και στη σύμβαση, για τα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα, τα οικιακά απορρίμματα και την κομποστοποίηση, που ήταν η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, ούτως ώστε πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει στο να περιοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων και έτσι θα συντελέσει και αυτό στην διαχείριση του συνολικού προβλήματος των απορριμμάτων που υπάρχει όχι μόνο στο Δήμο μας αλλά σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, του ΦΟΣΔΑ όπως τον γνωρίζετε, του Δήμου Κορινθίων και της Περιφερειάς Πελοποννήσου. Κάτι τέτοιο, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχουν υπογράψει και άλλοι δήμοι, ο Δήμος Καλαμάτας, αν δεν απατώμε, ο Δήμος Βόχας, Βέλου, επίσης, και νομίζω και άλλοι δήμοι. Ήταν μια πρόταση που ήρθε, εμείς ψηφίσαμε και στην Οικονομική Επιτροπή στο να υπάρξουν όλες οι μελέτες, ούτως ώστε να δούμε ξεκάθαρα τι χρειάζεται να συντελέσει, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα κάτι τέτοιο, και η περιοχή στην οποία πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος, είναι η εγκεκριμένη θέση της βιομηχανικής ζώνης. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το ψηφίσαμε και έγινε αύριο, απαιτείται μια διαδικασία, υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για την κατάθεση αυτού όλου του σχεδίου. Ελπίζουμε να έχει μια θετική κατάληξη.